Σας καλωσορίζουμε στη σύντομη επισκόπηση της ημέρας από την ETX Capital. Κλειστό παρέμεινε χτες το Αμερικανικό Χρηματιστήριο λόγω της Εθνικής Αργίας των ΗΠΑ για την ημέρα των ευχαριστειών. Ο Ιαπωνικός δείκτης Nikkei κατά τη διάρκεια των χθεσινοβραδινών συναλλαγών έκλεισε με άνοδο άνω του 1% κοντά σε υψηλό 7 ετών. Το αργό πετρέλαιο σημείωσε μεγάλη πτώση 7% χτες στα 88 δολάρια το βαρέλι, που είναι και νέο χαμηλό 4 ετών. Αιτία της νέας πτώσης της τιμής του αργού πετρελαίου αποτελεί η απόφαση των χωρών που το παράγουν να μην μειώσουν τη συνολική παραγωγή τους από τα τρέχοντα επίπεδα. Η τιμή του αργού πετρελαίου έχει σημειώσει πτώση 40% από τον Ιούνιο. Στα νομίσματα, το ευρώ παραμένει κάτω από το 1,25 έναντι του δολαρίου, κινούμενο στα πλαίσια μικρής ανωδικής αντίδρασης από τα χαμηλά 2 ετών. Το Ιαπωνικό γιεν δέχεται νέες πιέσεις λόγω των προσδοκιών ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας θα προχωρήσει στη λήψη ακόμη περισσότερων μέτρων για την αποδυνάμωση του εγχώριου νομίσματος. Τα πολύτιμα μέταλλα κινούνται αυτή την ώρα πτωτικά. Συγκεκριμένα, ο χρυσός βρίσκεται στα 1.180 δολάρια, η ουγγιά και το ασίμι στα 16,10 δολάρια. Στο πρωινό άνοιγμα, διορθωτική υποχώρηση για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες, οι οποίοι πάντως παραμένουν κοντά στα υψηλά έτους. Σε επίπεδο οικονομικών ανακοινώσεων, ανακοινώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη στο 11,5%, όσο και αναμενόταν. Αυτά για σήμερα με την επισκόπηση της ημέρας από την ETX Capital.